Ναι, αγαπητοί μου συνδρομητέ, δεν βλέπετε, είναι απέναντι εκεί τα φώτα του Πλαταμώνα. Δεν φαίνεται, για να δούμε. Πέρα με το φακό φαίνεται τίποτα? Α, κάτι φαίνεται. Λοιπόν, ήρθε η εποχή που μ' αρέσει πιο πολύ, η εποχή που διώχνουμε τα γουρουνάκια από τα κάστανα. Έχουν πέσει τα κάστανα και τα γρηγούρουνα έρχονται και αυτά να φάν, να μαζέψουν λίπος για να βγάλουν το χειμώνα. Τώρα τι γίνεται? Εμείς θα μοιραζόμαστε με τα γρηγούρουνα, αλλά ξέρετε, καμιά φορά παίζουν σκάρτα. Δηλαδή τι γίνεται, τρώνε αυτοί, αλλά στο πάνω το καστανάριο που είναι απομονωμένο τα τρώνε όλα. Τρεις χρονιές μαζί με την περσινή που είχε πολλές βροχές και δεν μπορούσα να πάω να περιπολίσω, τα φάγαν όλα. Ένα καστανάριο κάστανα. Εντάξει, είναι το μέρος τους, είναι 900 μέτρα υψόμετρο, είναι το είναι το βουνό τους. Αλλά εντάξει φίλε, είναι και καλλιέργεια, τι να κάνουμε τώρα. Κάνουμε κι εμείς κάτι για να βγάζουμε κάνα φράγκο. Και είναι άδικο να τρώνε κι όλα, κι αυτοί οι λέμαργοι, οι μπίτσοι. Τώρα εδώ κυκλοφορούμε για να τα εκφοβήσουμε. Να ρίξουμε καμιά τουφικιά στον αέρα. Έχουμε και πολλά σάπια καθότι βιολογικά. Αμάν, έχω και ράματα στην πλάτη τώρα. Λέω και εγώ τι με ενοχλεί. Ξέχασα. Η καλύτερη καταπολέμηση για τα γρηγούρνα είναι ο σκύλος. Αλλά όχι αυτή η κυνηγητική σκύλη. Σκύλος σαν το μακαρίτι των Αχιλλέα που είχα εγώ. Βαρβάτος. Κατέβαινε από τα μάξι, κατεβαίναμε το βράδυ. Γύριζε γύρω γύρω από το καστανάριο, περιμετρικά. Έκανε μία γάβ εδώ, μία γάβ εκεί και άκουγε σκουπάδια, γουρούνια, γιατί τα γουρούνια και τα ζωάκια κάθονται μέσα στο άγριο. Κάθονται μέσα στο άγριο, δίπλα στο καθαρό δηλαδή, μέσα στα άγρια, εδώ στην πυκνή βλάστηση. Μας έκοψε το αίμα αυτό το κάστανα, έκανε πολύ θόρυβο που έπεσε. Δεν νομίζετε ότι είμαι κανένα σούπερ ηρώας, τρομάζω κι εγώ. Ειδικά τώρα που μιλάω στο κινητό και με απασχολείτε. Όταν είμαι συγκεντρωμένος, είναι όλα καλά. Ο Αχιλλέας που λέτε ο σκύλος, ήταν παλικαράς. Κατέβαινε, έτρεχε γύρω-γύρω περιμετρικά και σηκώνονταν να ακούγει σποδοβολητά από κοπάδια, από γουρουνάκια. Μάνες μου γουρουνάκια. Θα δείτε, θα κάνω αρκετά βίντεο τώρα βραδινά. Πόσο δίπλα θα βρούμε γρηγούρουνα. Θα τα δούμε δηλαδή. Περπατάς και βόσκουν αυτά. Αμέριμνα, είτε επειδή κάνουν κράτς-κράτς τα σαγόνια τους, είτε επειδή πεινάνε πολύ, δεν σε παίρνουν χαμπάρι όπως τη μέρα.
Και επειδή δεν σε περιμένουν κιόλας τέτοια ώρα εδώ πέρα. Αγριογούρουνα και αγροτσίτες. Γκλίς γκλίς. Έμαθα τώρα τελευταία το λένε και γκλίς γκλίς. Και μειοξός. Μειοξός επίσημα. Τρώνε καστανάκια. Αυτό που ακούσατε μπαμ ήταν ένα κανόνι που εκφοβίζει πουλιά στα αμπέλια. Το δοκιμάσαμε και στα κάστανα, αλλά τα γουρούνια που σκάνε δίπλα χωρίς καμία σκασίλα. Λίγο τεινάζονται με τον μπαμ το κανόνι και συνεχίζουν να βόσκουν. Το έχουμε δει είτε με κάμερες είτε με... Τώρα που λέτε, σε αυτό το κάτω καστανάριο, εντάξει, δεν κάνουν μεγάλη ζημιά. Αλλά εκτός που είναι ωραίος ο περίπατος, καθότι θα ανεβώνει φόρα μετά, ας διώξουμε και κανένα γουρουνάκι. Να βγάλουμε καμία φωνή. Hey! Εδώ τα γουρούνια, άμα τα φωνάξεις γουρούνια, δεν ακούν, ακούν τη λέξη γρούνια. Γρούνια! Έτσι τα φωνάζουμε εμείς εδώ. Και να ξέρετε ότι δεν υπάρχει υπέρτατο ηρεμιστικό για τους ανθρώπους που πλακώνονται στα χάπια στο δυτικό κόσμο, που είναι χαμός στα ηρεμιστικά και στα αγχολητικά και τις μαλακίες όλες. Υπέρτατο ερμηνευτικό είναι το σκότος. Το σκότος που τόσο μίσησαν οι χριστιανοί και όλοι οι συνωμότες της ανθρώπινης ιστορίας. Και προσέχετε, οι χριστιανοί δεν έχουν σχέση με τον Χριστό. Το ξέρουν όλοι, δεν είναι χαζομάρες. Ο Χριστός ήταν αλανιάρης. Οι χριστιανοί ήταν μπάζα. Ήταν και είναι και θα είναι. Το σκότος λοιπόν είναι το υπέρτατο ερμηνευτικό. Τώρα εδώ πρέπει να έχει κανένα γουρουνάκι. Ένας άλλος συνδυασμός ρυμιστικού είναι το σκοτάδι με μια καλή φωνή στο δάσος. Hey! Motherfuckers. Με αντίλαλο κιόλας. Bushcraft, αναγκαστικό. Αλλά γουστάρω κιόλας. Έχει και καλές θερμοκρασίες για βόλτα. Βέβαια δεν είναι καλές για τα κάστανα, είναι λίγο φόβιες. Και όταν είναι και χειμωνάκος κρύο εδώ, βράδυ, βροχές, τέτοια πάλι έχει γούστο. Κουκούλες, σε αμέα. Ξέρεις, θα πάθω όπως ο Τζουμπάνης με το Λύκο, Το φωνάζω καμιά φορά στα αλήθεια και θα μην δει κανένα σημασία. Εδώ πέρα. Εντάξει, έχει και άλλο καστανάριο. Αλλά σφάγει τα γουρνάκια λίγο. Κοιτάτε εδώ καστανιές, Μαύρο, χρυσό, γυαλοκοπάει, γαμώ το στανιό μου. Τι έχει ρίξει φέτος ο Θεούλης. Πίτσες φράγκα που λένε τα παιδιά μου. Ξέρεις τώρα, λένε, όπως λένε τα τραγούδια αυτά που ακούνε οι πιτσιρικάτες στα τραπ, λέει πίτσες φράγκα. Α, ο Φάνης που κορυδεύει μωρέ, ο Λαπρόπουλος. Πίτσες φράγκα. Και λένε δική μου πίτσες φράγκα. Όταν παίρνουμε κάνα φράγκο γίνονται πίτσες στο σπίτι. Πίτσες, σουβλακές. Και λένε τραγουδάνε πίτσες φράγκα. Τα λέμε. Τώρα αρχίζουν να βαριανασάνε, έχει ανηφόρα. Γρούνια, εγρούνια.